Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τις αντιδράσεις ύστερα από τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας σήμερα τον Δήμαρχο Ναυπλίων, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρο. Να τον δούμε, να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, σε εσάς και ως τηλεθεατές μας. Λοιπόν, εμείς δεν θα συζητήσουμε για τα νερά, θα πούμε για τα όμορφα. Να αναφερθώ και λίγο. Βέβαια, ωραία. Εννοείται, αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Νομίζω ότι όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει, το οποίο δεν θέλω να του δώσω ιδιαίτερη διάσταση γιατί δεν έχει, θα πρέπει να απασχολήσει όμως την ελληνική πολιτεία, γιατί θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται δημοσιεύσεις, τη στιγμή που όλοι υποφέρουμε από την ανέβρεση της αλήθειας στη σημερινή εποχή, θα έπρεπε να ελεγχθεί από το επίσημο κράτος. Και εμείς αναγκαζόμαστε να πάμε στον εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας δεν πήγε εκεί. Όταν κάποιος βγαίνει και λέει ότι το νερό δεν είναι πόσιμο, μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Είτε αυτού που βγαίνει και λέει ότι το νερό δεν είναι πόσιμο, είτε αυτού ο οποίος παρέχει ένα μη πόσιμο νερό. Ή έτσι ή αλλιώς η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα λύσει το θέμα. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει και αυτεπάγγελτα, πιστεύω, γιατί υπάρχουν διαδικασίες μέσα από τις οποίες κάποιος που διαπιστώνει ότι ένας δημόσιος φορέας δεν κάνει καλά τη δουλειά του, απευθύνεται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη μετά παίρνει τα κατάλληλα μέτρα που δεν είναι μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αλλά είναι η απόδοση ευθυνών. Άρα η επίσημη πολιτεία να αναλάβει, εμείς θα κάνουμε αυτό που προείπατε, ότι θα προχωρήσουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γίνεται με κάθε έναν ο οποίος λέει ό,τι θέλει, όταν θέλει, με ό,τι συμφέρον μπορεί να έχει, αλλά η επίσημη πολιτεία πρέπει να πάρει θέση και να προστατεύσει τους δήμους, να προστατεύσει τους δημότες, να προστατεύσει τους πολίτες από τέτοια πράγματα. Φυσικά και από κάποιον ο οποίος δεν παρέχει πόσιμο νερό. Διαφορετικά πρέπει να τον προστατεύσει από αυτόν που για δικό του συμφέρον δημοσιοποιεί πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Αυτό μια παρένθεση γιατί αναφερθήκατε πριν. Είναι και πολύ σημαντικό που το λέτε. Γι' αυτό και το βάλαμε και εμείς στο κομμάτι του ρεπορτάζ, γιατί ήδη και ο κύριος Καχρημάνης πήρε αυτήν ακριβώς τη θέση που μας περιγράφετε και εσείς. Και όχι μόνο γίνονται έλεγχοι όσους λέει ο νόμος, αλλά πολύ περισσότεροι. Ο νόμος επιβάλλει μία φορά στις 15 μέρες, μία φορά το μήνα, κάνουμε μία φορά τη βδομάδα. Η φροντίδα και το ενδιαφέρον για να πιστοποιούμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα από διαπιστευμένα εργαστήρια την ποιότητα του νερού αναδεικνύεται φυσικά με τη δημοσίευση των αναλυτικών μετρήσεων και δειγματοληψιών, αλλά από εκεί και πέρα με αυτή τη συνεχή επίβλεψη πάνω στο όλο θέμα. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος έτσι και να λέει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει πρώτα απ' όλους να πάρει θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κύριε Δήμαρχε να μιλήσουμε για το Ναύπλιο. Να δούμε την Αργολίδα γενικά ως προορισμό τώρα το καλοκαίρι, το Ναύπλιο την πρωτεύουσα κυρίως. Και θα ήθελα να μείνω και λίγο στην πολύ ωραία πρωτοβουλία καλλιτεχνών να ξεκινήσουν μια υπαίθρια έκθεση. Είναι ένας ακόμη λόγος να επισκεφθεί κάποιος το Ναύπλιο. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν το Ναύπλιο παραπονιέται, τι να πούνε άλλοι τη συγκεκριμένη εποχή. Ισχύει. Μετά. Οπότε έχετε κίνηση, δηλαδή αυτό μας λέτε. Όχι, έχετε ή όχι. Για να παραπονεθούμε, όχι. Είμαστε μια χαρά. Ωραία. Σύμφωνα με τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε καθημερινά. Αυτό να το ξέρουμε, γιατί το να εκπέμπουμε συνέχεια μια μιζέρια και μια γκρίνια, νομίζω ότι είναι εύκολος τρόπος να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν, αντιμετωπίζονται, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και από αυτά τα καλύτερα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτή η πρωτοβουλία του Δημοτικού Οργανισμού. Γιατί ήταν πρωτοβουλία του Δημοτικού Οργανισμού να γίνει μια έκθεση σύγχρονης τέχνης. Δεν υπάρχει μόνο το παραδοσιακό, υπάρχει το σύγχρονο. Αυτό γίνεται μάλιστα σε ανοιχτό χώρο που συνήθως, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι ήρθαν να εκθέσουν τα έργα τους, συνήθως δεν γίνεται σε ανοιχτούς χώρους. Εμείς έχουμε έναν υπέροχο πεζόδρομο, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, που ενώνει την παλιά με τη νέα πόλη, η οποία έγινε και ο χώρος, ο εκθεσιακός, για αυτή την πρωτοποριακή έκθεση, που φυσικά θέλουμε να την κάνουμε θεσμό. Ο πολιτισμός μπορεί να μπει κάτω από τους κανόνες της πανδημίας, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να περιοριστεί και να υποφέρει ένα lockdown. Ο κόσμος πρέπει να έχει την ευκαιρία να δει
πράγματα που δεν τα έχει ξαναδεί. Κύριε Δήμαρχε, να πω σε αυτό το σημείο ότι γενικά εσείς και το Ναύπλιο είναι και μία πρωτεύουσα του πολιτισμού και τρανό παράδειγμα και αυτή η έκθεση, αλλά και το 21ο φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιήθηκε, μιλάω το φεστιβάλ μουσικής έτσι, Ναυπλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε παρά τις αντικσότητες, δείχνοντας ακριβώς αυτό που λέτε, ότι μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πανδημία, αλλά πρέπει να μείνουμε και ζωντανοί. Έτσι ακριβώς. Μέχρι τώρα η επιτυχία των εκδηλώσεων είχε να κάνει με το πόσες χιλιάδες κόσμου ή εκατοντάδες κόσμου μάζευαν. Έχουμε κάνει τέτοιες. Μία από αυτές το Αύγουστος και μνημεία που έχουμε θεσμοθετήσει και έχουμε κάνει διάλειμμα πλέον, γιατί είναι με χιλιάδες κόσμου, στα μνημεία της περιοχής μάζευαν 3, 4, 5 χιλιάδες κόσμου. Πλέον η επιτυχία των εκδηλώσεων είναι με αυτούς τους κανόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν να δώσουν στον κόσμο ένα ψήγμα πολιτισμού. Μη φύγει από την καθημερινότητά μας ο πολιτισμός. Και το λέω αυτό γιατί αν η καθημερινότητά μας είναι μόνο οι άμεσες ανάγκες που έχουμε, θα χάσουμε όλο αυτό το πολύ ωραίο περιτύλιγμα που έχει ο Έλληνας, και είναι άνθρωπος με αισθητική, άνθρωπος των τεχνών, άνθρωπος της παράδοσης, αλλά και της σύγχρονης τέχνης και του μέλλοντος. Εγώ πιστεύω ότι θα το διατηρήσουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι ο καθένας και ειδικά οι καλλιτέχνες, νομίζω περισσότερο από τον καθένα, έχουν αποδείξει ότι πέρα από τις δυσκολίες στηρίζουν αυτό που κάνουν και το μεταφέρουν και στους υπόλοιπους. Είναι ο τρόπος μας να μείνουμε χαμογελαστοί μέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ναι, αν και δύσκολο, να μένουμε χαμογελαστοί όσο έχουμε την υγεία μας, και η υγεία αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο και το βασικότερο, βέβαια. Να ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι οι κανόνες για κανέναν δεν είναι προς Θεού ευχάριστο. Ούτε να επιβάλλει κανόνες, ούτε να ανακοινώνει κανόνες, ούτε να εκτελεί, ούτε τίποτα. Όμως είναι ένα πρέπει, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε τα πρέπει μου και τα θέλω μου. Πρέπει και πρέπει να το κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Και εγώ σας ευχαριστώ, και το Ναύπλιο είναι εδώ και νομίζω ότι θέλει να δώσει την νότα της αισιοδοξίας που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια.